Ο Μάρκος Δέμπας ανέλαβε τα ηνία του επιμελητηρίου Καβάλα. Στο μεσημέρι της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης της νέας Διοικητικής Επιτροπής για το 2018. Στην τελετή έδωσε το παρόν, όπως ήταν αναμενόμενο, και ο τέος πλέον πρόεδρος του επιμελητηρίου, Άγγελος Τσατσούλης, ο οποίος έκανε μνήμα στην οικονομική κατάσταση του επιμελητηρίου και στις 330.000 ευρώ που διαθέτει ως αποθεματικό και εξέφρασε ανοιχτά τη χαρά του για το ότι εξελέγει με απόλυτη πλειοψηφία ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του. Από τη μεριά του, ο κύριος Δέμπας ευχαρίστησε τον κύριο Τσατσούλη για τη συνεισφορά του στο επιμελητήριο Καβάλας. Αφήνουμε 5 τραπεζικούς λογαριασμούς στο επιμελητήριο Καβάλας. Ένα λογαριασμό στην Αλφα Τράπεζα με 199.564 ευρώ. Ένα λογαριασμό στην Πειραιώς με 91.000 ευρώ. Έναν άλλο στην Πειραιώς με 8.200 και 2 λογαριασμοί στην Τράπεζα της Ελλάδος με 34.968 και άλλες 2 από την ημερίδα του κοινού κεφαλαίου. Δηλαδή αφήνουμε ένα ταμείο κοντά στις 330.000 ευρώ. Αυτό εις απάντηση όλων αυτών που λέγαν προεκλογικά ότι γινόταν πάρτι στο επιμελητήριο. Είναι μια δικαίωση για μας όλους η οικονομική διαχείριση του επιμελητηρίου. Εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο. Πραγματικά βρισκόμουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να υπερασπίζομαι την διοίκηση των 12 ετών και χάρηκα πάρα πολύ για την νίκη σας. Το επιμελητήριο της Καβάλας τόσα χρόνια είναι ένας θεσμός που αναβαθμίστηκε. Έχει φτάσει σε ένα ισότιμο, μέλος της κοινωνίας να είναι παντού παρόν, πρωτοπόρο σε αγώνες, σε θέσεις, σε τοποθετήσεις, και αυτό χάρηκε σε σένα. Ένα επιμελητήριο, όπως δείχνουν και τα νούμερα, όχι μόνο τα ταμιακά, αλλά και τα παρουσιακά στοιχεία του επιμελητηρίου που θα πρέπει να τα θυμίζουμε συνέχεια. Διότι, ασχέτως αν τους αρέσει μερικούς, το επιμελητήριο απέκτησε ακίνητη περιουσία που δεν την είχε τα προηγούμενα χρόνια. Στόχος μας είναι αυτό που τονίζαμε από την πρώτη στιγμή, η καθημερινότητα του καβαλιώτη επιχειρηματία, να το καταλάβει, να το ζήσει το επιμελητήριο και εμάς ως νέα διοίκηση, να δώσουμε και εμείς το δικό μας εγώ, το δικό μας, θα λέγαμε, πιστεύω, το δικό μας σχεδιασμό, για να πάμε ακόμα ένα βήμα παραπάνω. Έχουν γίνει πάρα πολλά, πιστεύω κάτι ακόμα μπορούμε να προσθέσουμε και εμείς σαν νέα διοίκηση.